Θα μιλήσουμε τώρα με τον ζωγράφο τον κύριο Γιάννη Πίτσιο, γιατί σήμερα είναι τα εγγένεια, όπως είπαμε, το απόγευμα της εικαστικής έκθεσης του Γιάννη Πίτσιου, 30 χρόνια δημιουργίας στο Λιτόχωρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σήμερα τα εγγένεια της έκθεσης. Ναι, ήρθε νομίζω η ώρα, γιατί όπως λέει και ο τίτλος της έκθεσης μου, 30 χρόνια δημιουργίας, είναι η πρώτη μου ατομική έκθεση ζωγραφικής εδώ στο Λιτόχωρο. Μια διαδρομή θα έλεγα, όλα ενδεικτικά από κάθε δεκαετία τα τελευταία 30 χρόνια και αλλά ο κύριος όγκος των έργων μου θα είναι της τελευταίας τετραετίας, μπορώ να πω. Θα σας προσκαλώ φυσικά για να έρθετε από κοντά να δείτε, γιατί... Έχει δύο ξεχωριστά στοιχεία αυτή η έκθεση, αν δεν κάνω λάθος και θα με διορθώσετε. Το ένα ξεχωριστό στοιχείο αφορά εσάς, βεβαίως, γιατί η καταγωγή σας είναι από εκεί. Το δεύτερο, ότι πολλά από τα έργα σας έχουν αναφορά στον Όλυμπο, στον μύθο και στη μοναδικότητα της περιοχής. Έτσι, όπως τα λέτε, είναι. Πέρα από όλα αυτά που θα παρουσιαστούν σήμερα, πάρα πολλά έργα μου είναι αφιερωμένα στο αγαπημένο μας βουνό εδώ της περιοχής μας και γενικά του πολλών άλλων, στον Όλυμπο, γιατί νομίζω ότι είναι αξίζει αυτός ο Όλυμπος πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα με στοιχεία πολλά από την μυθολογία μας, είναι μια σύνδεση, μπορεί να απογίνεται, με το βουνό μας. Εσείς βεβαίως ως καλλιτέχνης έχετε την, αν θέλετε, τη δυνατότητα να δείτε διαφορετικά τον Όλυμπο και διαφορετικά την ομορφιά της περιοχής του Ολύμπου, αλλά και των Πύριων βεβαίως. Και έμεινε σε αυτό που είπατε, ότι αξίζουν πολλά περισσότερα. Σίγουρα. Πάρα πολλά. Και σε αυτά φυσικά υπάρχουν οι ειδικοί που πρέπει να τα... Εμείς προσφέρουμε ένα μικρό λιθαράκι. Ένα λιθαράκι από την δικιά μας τη ματιά, από τις δικές μας τις αγωνίες. Τώρα μιλάω σαν καλλιτέχνης, έτσι. Ναι. Και πιστεύω ο κόσμος να προβληματιστεί και να είναι και κάτι που θα βάλει και αυτό, να συμβάλλει δηλαδή σε αυτό που λέμε, στο που πολλοί συζητούν και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια για τον Όλυμπο. Εξίσου σημαντικό και το δικό σας το κομμάτι όμως, κύριε Πίτσιο, γιατί τα δικά σας τα έργα θα μπορέσουν να φιλοξενούνται σε διάφορες περιοχές και δεν έχουν την αποκλειστικότητα του τοπικού χαρακτήρα. Άρα τα δικά σας έργα που απεικονίζουν τον Όλυμπο και τον μύθο και την ιστορία μπορούν να φιλοξενηθούν σε όλο τον κόσμο. Άρα είναι το ίδιο σημαντικό. Τώρα αυτό το λέτε εσείς, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Ούτε είναι, σας είπα και πριν, είναι η πρώτη μου ατομική έκθεση. Δεν έχω τόσο μεγάλες όπως είπατε. Δεν υπάρχουν στενά όρια στην αγορά ενός πίνακα όμως, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα. Να πούμε λίγο μέχρι πότε θα είναι η έκθεση και ποιες ώρες μπορεί ο κόσμος να την επισκεφτεί. Η έκθεση ξεκινάει σήμερα από τις 6.30 το απόγευμα. Ας το πούμε τα εγγένεια, η έναρξη θα την έλεγα εγώ. Θα διαρκέσει μέχρι τις 10 του Ιανουαρίου. Θα είναι ανοιχτά καθημερινά από το πρωί από τις 11 μέχρι τις 1 και τα απογεύματα από τις 5.30 μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Μάλιστα, κύριε Πίτσιο, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.